Προεδρείο, αυτό είναι ουσιαστικά το τελευταίο μάθημα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας για την φετινή χρονιά. Έχουμε μία ημερίδα, η οποία έχει να κάνει με την συγγραφή και τη δημοσίευση της νευροεπιστημονικής εργασίας, η οποία αναμένεται σε 15 μέρες από τώρα. Ουσιαστικά, σήμερα θα αναλύσουμε από την δική μας σκοπιά, ο καθένας από εμάς, άνθρωποι δηλαδή που έχουν ζήσει, έχουν θητεύσει κάποια χρόνια σε χώρες του εξωτερικού της Ευρωπαϊκής Υπήρου και είτε έχουν κάνει ειδικότητα, είτε έχουν μετεκπαιδευτεί, είτε έχουν εργαστεί σε συγκεκριμένες χώρες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα σας κουράσω πολύ αυτή τη φάση. Αργότερα θα πούμε περισσότερα στοιχεία για την Σουηδία και για το πώς έχει νευροχειρουργική κατάσταση στην συγκεκριμένη σκανδιναβική χώρα. Ουσιαστικά, προχωρώ λίγο στην εισαγωγή του όλου θέματος. Είναι καλό, ξέρετε, να γνωρίζουμε όλοι γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, γιατί ένας κολαπτώμενος νευροχειρουργός ή ένας ειδικευμένος νευροχειρουργός αναζητά να πάει κάπου αλλού, δηλαδή να δουλέψει στο εξωτερικό, να δει πώς είναι εκεί τα πράγματα, ποιος είναι ο λόγος. Αρκετά έχουν ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, το καλό είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχει περιοριστεί κάπως και αρκετοί έχουν επιστρέψει στη χώρα μας για να προσφέρουν τις υπηρεσίες και να μεταλαμπαδεύσουν αυτή τη γνώση που έχουν μάθει στην Αλλοδαπή. Τώρα, το θέμα είναι γιατί φεύγει κάποιος, ποιος είναι ο λόγος και πότε είναι και ο κατάλληλος χρονισμός να φύγει. Οι τολμηροί το κάνουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή πηγαίνουν ακόμη και να σπουδάσουν ιατρική στο εξωτερικό. Κάποιοι άλλοι προετοιμάζουν το έδαφος ήδη από την φάση των προπτυχιακών σπουδών και ετοιμάζονται με το που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές στην ιατρική να κατευθυνθούν προς το εξωτερικό για να κάνουν την ειδικότητα στην αρχή χωρίς να γνωρίζουν τίποτα, αλλά σιγά σιγά μαθαίνουν όλο ένα και περισσότερα στοιχεία και κάποιοι φυσικά, που είναι και οι περισσότεροι, το κάνουν αυτό αφού ολοκληρωθεί η ειδίκευσή τους. Τώρα, το θέμα είναι γιατί γίνεται αυτό. Βέβαια, στη χώρα μας υπάρχουν πολλοί λόγοι. Έχουμε πάρα πολλά τμήματα νευροχειρουργικής. Είναι πάνω από 40 κλινικές ή τμήματα που είναι κιόλας προορισμένα σε πολλά σημεία της χώρας. Τώρα, αυτό, ξέρετε, έχει τα θετικά του, αλλά έχει και τα αρνητικά του. Έχει τα θετικά γιατί για τα επίγοντα περιστατικά υπάρχει κάλυψη σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Αλλά για μια έτσι ολοκληρωμένη εκπαίδευση υπάρχει πρόβλημα και αυτή σε μεγάλο βαθμό λυπεί. Τώρα, τα εκπαιδευτικά κέντρα όμως δεν είναι τόσα πολλά, όπως επίσης και αυτά που δίνουν την πλήρη ειδικότητα δεν είναι πολλά. Η πλειονότητα αυτών βρίσκεται στην πρωτεύουσα. Μετά ακολουθεί η Θεσσαλονίκη και υπάρχουν και 5 πόλεις στις οποίες χορηγείται ήδη πέραν των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, το θέμα είναι ότι επειδή υπάρχουν τόσες πολλές κλινικές και είναι και πολύ έντονος ο ιδιωτικός τομέας, η εκπαίδευση, όπως καταλαβαίνετε, είναι ελλειπής σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Ελάχιστες είναι οι κλινικές οι οποίες πραγματοποιούν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό χειρουργείων, δηλαδή σχεδόν 1.000. Και καλύπτουν μια ευρεία γκάμα νευροχειρουργικών επεμβάσεων πολύ τακτικά. Τώρα, βέβαια, άρα τι σημαίνει, ο κυριότερος λόγος είναι η εκπαίδευση. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που κάποιος να ζητάει να πάει στο εξωτερικό και να εργαστεί. Τώρα, τι συμβαίνει εκεί πέρα, και εκεί ξέρετε υπάρχουν πολλές διαφορές. Αυτά θα τα δούμε και στην πορεία σε κάποιες βασικές χώρες τις οποίες έχουν ζήσει και έχουν. Μπορείτε λίγο να το κλείσετε. Ποιος είναι που το έχει ανοιχτό, μπορείτε λίγο, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τώρα, έχει σημασία να θέλει κάποιος να το κάνει για να αποκτήσει γνώση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η γνώση, ξέρετε, είναι δύναμη. Και στο δικό μας κομμάτι, ακόμη παραπάνω, έτσι όπως εξελίσθηκε με αυτούς τους ρυθμούς, βέβαια, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και στον πλανήτη τον οποίο ζούμε τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτά γίνονται πάρα πολύ πιο εύκολα. Αλλά συνεχίζει να έχει διαφορά αυτό το διαζώσεις, ξέρετε. Ενώ αυτή το διαπιστώσαμε και εμείς και συνεχίζουμε να το διαπιστώσουμε ακόμη και αυτή την περίοδο της πανδημίας, στην οποία σαφώς και έχουμε γλιτώσει κατά κάποιο από τις τελευταίες εβδομάδες, τι σημασία έχει αυτή η διαζώσεις κοινωνία. Ένας λόγος είναι το περιβάλλον, το, ξέρετε, ο χώρος εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι. Ενώ στην αρχή δεν το σκέφτεται κάποιος και έχει πιο πολύ στο μυαλό του την εκπαίδευση και τι γνώση θα πάρει. Συνέχεια,
όσο προχωρούν τα χρόνια και ενσωματώνει το ένα και περισσότερο συγκεκριμένο σύστημα, ξέρετε, κάθε και τον απασχολεί πολύ περισσότερο αυτό το κομμάτι. Και χρειάζεται και μια ωριμότητα προκειμένου να έχεις αποσταλωμένη γνώση σε αυτό. Τώρα, φυσικά υπάρχει και το οικονομικό θέμα. Οι αποδοχές είναι πολύ περισσότερες, ειδικά σε όλες αυτές τις χώρες τις οποίες θα μιλήσουμε, δεν έχουν καμία σχέση με τις αποδοχές της χώρας μας. Ακόμη και στη Ρουμανία, ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια αυξήθηκαν επί 2 ή επί 3 οι μισθοί προκειμένου να μην υπάρχει φυγή ιατρών στο εξωτερικό και τα κατάφεραν οι Ρουμανοί σε αυτό το κομμάτι. Σαφώς είναι και αυτός ένας σημαντικός λόγος και υπάρχουν διάφορα συμβόλαια, ξέρετε, είτε τα μόνιμα είτε αυτά τα προσωρινά ή ακόμη των εβδομάδων. Θα μιλήσω στη συνέχεια όλοι οι συνάδελφοι. Βέβαια, το θέμα είναι ότι καλό είναι, εντάξει, ωραίο το εξωτερικό, αλλά την αγαπάμε τη χώρα μας και να επαναπατριζόμαστε ή να προσπαθούμε από τη στιγμή που θα μας δοθεί και η ανάλογη δυνατότητα. Για κάποιους από εμάς δόθηκε ευτυχώς και είμαστε ευγνώμονες σε αυτό που μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Για κάποιους άλλους όχι, αλλά θα πρέπει και αυτοί να την έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί όντως χρειαζόμαστε αυτόν τον κόσμο. Και πρέπει σαφώς πάντα να σκεφτόμαστε θετικά, δηλαδή το να αποφασίσει κάποιος να φύγει, εντάξει, είναι σαφές κάτι το θεμητό. Και είναι λογικό. Αλλά η χώρα μας χρειάζεται αξιόλογους ανθρώπους, χρειάζεται ανθρώπους που έχουμε πάρει σωστή, ολοκληρωμένη και συμπαγή εκπαίδευση πάνω στην ευρωχειρουργική και τους θέλουμε πίσω. Φτάνει φυσικά να τους δοθεί, όπως είπαμε, δυνατότητα να το κάνουν. Ως εισαγωγή, δεν θα ήθελα να καταγραστώ τον χρόνο σας. Θα τα πούμε στη συνέχεια πολύ πιο αναλυτικά μια συγκεκριμένη χώρα. Θα ακολουθήσουν μιλητές οι οποίοι είναι έμπειροι νευροχειρουργοί, έχουν ζήσει, έχουν εργαστεί και γνωρίζουν με μεγάλη λεπτομέρεια κάποια συγκεκριμένα συστήματα υγείας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπορέσατε και μπορείτε μάλλον και έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη συνεδρία και το συγκεκριμένο μάθημα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.